και ασυμβίβαστος, ασυμβίβαστος στο νούμερο 14. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την κυρία που βλέπετε στην οθόνη σας, την κυρία Tracy Poster, η οποία τις προηγούμενες ημέρες διαδήλωνε αγανακτισμένη, λέγοντας ότι θα ψηφίσω μετά την Επανάσταση. Στη συνέχεια, το επαναστατικό πλακάτο αντικατέστησε το βιογραφικό της. Ένας στέλεχος της Wall Street παρατήρησε την ίδια, πήγε, ζήτησε το βιογραφικό της και στη συνέχεια η ίδια προσελήφθη από μια μεγάλη πολυεθνική της Wall Street. Οπότε έφτιαξε το μαλάκι, έβαλε το φορεματάκι και δουλεύει πλέον στην Wall Street η αγανακτισμένη, η οποία διαδήλωνε έξω από τη Wall Street. Και βέβαια αυτό το είπαμε και στο ραδιόφωνο σήμερα και θα το επαναλάβουμε, συγγνώμη, είναι ένας προβληματισμός, νομίζουμε, ιδιαίτερα ουσιαστικός για το θέμα των αγανακτισμένων. Πόσοι πραγματικά αγανακτισμένοι είναι αγανακτισμένοι με το άδικο, απάνθρωπο σύστημα το οποίο χυδαία μοιράζει το χρήμα στον πλανήτη και θέλουν μια πραγματική δικαιοσύνη και μια πιο δίκαια κατανομή πλούτου, ευκαιριών και αξιοκρατίας για όλο τον κόσμο. Ή πόσοι είναι αγανακτισμένοι γιατί απλά αυτοί δεν βολεύτηκαν και μείναν στην απέξω. Αυτοί είναι ουσιαστικά θυμωμένοι γιατί δεν τους παίζουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν εμφανιστεί σε οποιαδήποτε πλατεία του κόσμου ένας διευθυντής μιας μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας ή μιας οποιασδήποτε πολυεθνικής εταιρείας και κουνήσει κάποιες προσλήψεις, κάποιες χιλιάδες προσλήψεις με 2.500 ευρώ το μήνα, θα αδειάσει η πλατεία ή θα παραμείνει γεμάτη αγανακτισμένους? Αυτή είναι μια ερώτηση, αυτή είναι, είναι ένας προβληματισμός. Διαμαρτυρία, τον διαμαρτυρία, οποίο τον... αλλά μας σου κάτσει. Μας πολύ ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Προβληματισμό μας τον προξένησε η αγανακτισμένη της Wall Street, που τώρα δουλεύει στην Wall Street.